Αγαπητοί φίλοι, αλλάζουμε θέμα. Τώρα χειρουργικό το θέμα. Αντιμετώπιση χειρουργικό της και πάλι. Χειρουργικό και πάλι, αλλά και είναι πάλι από διαφορετική φύση αυτό. Αντιμετώπιση της κύλης. Και έχουμε και πολλές κύλες. Γονοκύλες, απλές, ομφαλοκύλες. Και πολύ συχνό πρόβλημα κιόλας τα λέγαμε. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν απλοποιηθεί και εδώ. Θα δείτε ότι πάτε και την άλλη μέρα στη δουλειά. Αυτό είναι το σημαντικότερο σε όλα αυτά τα. Μαζί μας είναι ο Διαμαντής ο Θωμάς, διευθυντής χειρουργός από το Μετροπόλιταν, τον οποίο και καλημερίζω. Καλημέρα. Τον είχαμε δώσει την άλλη φορά, θυμάστε που μιλήσαμε για τις αμοροίδες. Με εκείνο το κολπάκι που τελειώνουμε αμέσως. Τώρα έχουμε αλλάξει. Λοιπόν, οι κύλες είναι ένα συχνότατο φαινόμενο. Είναι το πιο συχνό φαινόμενο. Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι. Ευχαριστούμε και εμείς. Εμείς ξεκινάμε και την καλημέρα την λέμε στη μέση. Δεν πειράζει, είμαστε κάπως διαφορετικοί εδώ. Είμαστε λοιπόν, έτσι ανυπόμονες. Διαμαντή. Τώρα, όσον αφορά το πρόβλημα των κυλών, είναι το πιο συνηθισμένο χειρουργικό πρόβλημα. Το πιο συνηθισμένο. Είναι ένα από τα πιο συχνά χειρουργία που γίνεται παγκοσμίως στο πλαίσιο στη σφαίρα της χειρουργικής. Μάλιστα. Οι κύλες. Λέμε οι κύλες, γιατί έχουμε διαφόρων ειδών κύλες. Πολλών ειδών κύλες. Όπως μπορεί να μας εξηγήσει για να καταλάβει και ο κόσμος. Έχουμε. Η κύλη παίρνει βασικά το όνομά της από το σημείο στο οποίο εμφανίζεται. Δηλαδή, αν εμφανιστεί στη βουβονική χώρα, ονομάζεται βουβονοκύλη. Είναι προβολή του εντερού. Η κύλη, να πούμε λίγο τι είναι κύλη. Τι είναι κύλη, ναι. Έτσι. Ναι, να εξηγήσετε, καταλάβει λοιπόν, και ο κόσμος. Για να εξηγήσουμε, ναι. Η κύλη είναι όταν έχουμε ένα τείχομα στο οποίο υπάρχει ένα χάσμα, μια τρύπα, είναι η μεταφορά. Το τείχομα αυτό χωρίζει δύο χώρους. Ναι. Είναι η μεταφορά ενός σπλάχνου από τον έναν χώρο στον άλλον. Στον άλλον, ναι. Τώρα, όταν πρόκειται για το κοιλιακό τείχομα, είναι η μεταφορά από την περιτονιακή κοιλότητα προς τα έξω. Έχουμε μία τρύπα, έτσι το σπλάχνο αυτό, παραδείγματος χάρη το έντερο, βγαίνει από την τρύπα αυτή προς τα έξω. Υπάρχουν οι εξωτερικές κύλες. Αυτές που θα μιλήσουν είναι οι εξωτερικές. Ναι. Αλλά υπάρχουν και οι εσωτερικές κύλες, οι οποίες δεν τις καταλαβαίνουμε. Όπως όμως δεν είναι συμπτωματολογία, πόνο κτλ. Ναι, δεν είναι συμπτώματα. Για παράδειγμα, είναι η διαφραγματοκύλη. Το τείχομα σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που λέμε αναρρόφηση, ναι. Είναι το διάφραγμα. Το διάφραγμα έχει μία οπή, ας το πούμε έτσι, μία τρύπα. Και έτσι από την περιοχή της υψηλής πίεσης που είναι η κοιλιά, ναι, το σπλάχνο πηγαίνει προς την αυτή χαμηλή. Αυτή γίνεται ψηλαφυτή. Όχι, δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Α, δεν είναι ψηλαφυτή, ε. Εκεί δημιουργούνται άλλα συμπτώματα. Δημιουργείται ένα αίσθημα βάρους, παλινδρόμηση. Πόνος. Κάποια φορά μπορεί να δημιουργηθεί και πάλι. Άμα τρως φαγητά που είναι. Ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτές είναι οι εσωτερικές. Εμείς θα μιλήσουμε για τις εξωτερικές κύλες που είναι στο κοιλιακό τείχομα. Οι οποίες είναι ψηλαφυτές. Στο κοιλιακό τείχομα το πρώτο πράγμα που θα δούμε θα είναι ένα φούσκωμα στην περιοχή. Mm-hmm. Μπορεί να μας προκαλέσουν κάποιο πόνο, κάποιο κάψιμο. Εκδηλώνεται με διάφορα άλλος συμπτώματα. Κάτι προεξέχει, έτσι, το αισθάνεται ο άλλος. Αυτό που θα κάνει τον ασθενή, ας πούμε, να πάει στο γιατρό, πέρα από τον πόνο, που είναι το πιο ένα θορυβόδες σύμπτωμα, είναι ότι, γιατρέ, κάτι βλέπω στην περιοχή να προεξέχει, κάτι φουσκώνει. Το πιάνει και είναι σκληρό. Με τον καιρό μπορεί να μάθει και μόνος του, να διδαχτεί έτσι να το πιάνει, να το βάζει μέσα το έντερο. Με τις οικονομικές δυσκολίες που έχουμε, με λίγο καιρό θα κάνει και μόνος τις εγχειρήσεις, όπως πάμε. Εδώ να πούμε λίγο ότι είναι και ένα μεγάλο θέμα, γιατί πολλοί φοβούνται το χειρουργείο, δεν θέλουν να χειρουργηθούν ως γνωστόν. Ναι. Οπότε θεωρούν ότι με αυτή την αντιμετώπιση, δηλαδή το βάζουν μέσα με το χέρι, ακόμα χειρότερα φοράνε ζώνες. Οι ζώνες τις έχουμε καταργήσει. Και αυτό γιατί μπορεί να δημιουργήσουν και από μόνοι τους. Εσείς έχει καταργήσει όπως και ο κόσμος. Ο κόσμος όχι, γιατί το βλέπουν σαν έναν τρόπο να παρατείνουν το πρόβλημα. Το λέει ο γείτονας, το λέει ο φίλος. Ακριβώς. Λέει, έλα μωρέ τώρα. Οι ζώνες έχουν. Δεν είναι τρόπος τώρα να αντιμετωπίσει, δηλαδή. Πού είμαστε στο 1800. Έχει κινδύνους πρόσθετους. Έχει κινδύνους. Βγαίνοντας προς το έντερο προς τα έξω, όταν βάλουμε η ζώνη αυτή, ο κυλεπίδεσμος που λέμε, τι είναι. Είναι μια ζώνη που έχει ένα κόνο που πιέζει την τρύπα και μπαίνει μέσα. Το έντερο όμως που έχει βγει απ' έξω, αν δέχεται συνεχόμενα μία πίεση. Μπορεί να κάνει περίσφυξη αυτό που λέμε. Να κάνει τρύπα απευθείας από την κύλη, από τον κυλεπίδεσμο. Έτσι, άρα έχει κινδύνους. Πέρα από όλα αυτά. Σε ανοιχτή επέμβαση. Εννοείται. Όχι λαπαροσκοπική πια. Γιατί εκεί μετά πάμε να σώσουμε τη ζωή του ασθενούς. Τη ζωή του ασθενούς. Να φτιάξουμε την κύλη. Μάλιστα. Έτσι, και πέρα από όλα αυτά, ο κυλεπίδεσμος προκαλεί συμφύσεις. Κολλάει η περιοχή. Δηλαδή, όταν έχουμε σε έναν ιστό μια συνεχόμενη πίεση, όταν θα πάμε να χειρουργήσουμε αυτόν τον ιστό, αυτό θα έχει κολλήσει μεταξύ τους. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε σωστά την επέμβαση. Άρα, δεν το συζητούμε. Πρέπει να αντιμετωπίζονται ιατρικά πλέον. Το βάζω και αυτό, ή το βάζω με το δάχτυλο μέσα και δεν βγαίνει και έχω. Πρέπει να αντιμετωπίζονται. Είναι από τις παθήσεις οι οποίες αντιμετωπίζονται μόνο χειρουργικά. Λοιπόν, οι βουβονοκύλες είναι πιο συχνές. Οι βουβονοκύλες είναι πολύ πιο συχνές στους άντρες. Ναι.
Στο σημείο αυτό υπάρχει μία τρύπα η οποία περνάνε τα στοιχεία που πηγαίνουν προς τον όρχη. Οι αρτηρίες, η φλέβες, ο πόρος. Ναι. Αυτή η τρύπα λειτουργεί σαν βαλβίδα. Όταν ζοριζόμαστε, κλείνει έτσι ώστε να μην βγαίνει κάτι έξω. Τώρα για διάφορους λόγους, με την ηλικία, με την παχυσαρκία, με την κληρονομικότητα, αυτός ο βαλβιδικός μηχανισμός μπορεί να χαλάσει, να σκιστεί. Και έτσι λοιπόν, μένοντας ανοιχτός, όταν ζοριζόμαστε εμείς, αρχίζει το έντερο και σπρώχνει. Πού την εντοπίζουν αυτοί, εκεί που είναι οι λεμφαδενές? Λίγο πιο πάνω. Είναι στο ριζομύριο, λίγο πιο πάνω, στη βουβονική χώρα. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν. Είτε αριστερά, είτε δεξιά, είτε στις δύο. Έχουμε πλέον και την ομφαλοκύλη, αν δεν κάνω λάθος. Η ομφαλοκύλη είναι πιο συχνή στις γυναίκες. Και η συνηθισμένη αιτία είναι η εγκυμοσύνη. Είναι ένα ευένδοτο σημείο από την εμβρυϊκή ηλικία και μεγαλώνοντας μετά αυτό κλείνει. Κλείνει. Όταν όμως έχουμε εγκυμοσύνη, αυτό αρχίζει σιγά σιγά και αδυνατίζει και μπορεί να δημιουργηθεί η ομφαλοκύλη. Είτε η παχυσαρκία μπορεί να δημιουργήσει, ναι, την ομφαλοκύλη. Αυτό με τα βάρη τώρα ήθελα να ρωτήσω, που λένε πολλές φορές με τα βάρη. Τα βάρη που σηκώνουν. Που λένε και στα παιδιά, α πούμε, μη σηκώνει κάτι βαρύ. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Έχει όταν πάμε να σηκώσουμε κάνει ένα βαρύ έπιπλο, αυτό σου λένε. Ναι, λέει θέλει ο τρόπος. Ο τρόπος. Θέλει προσοχή. Οι αιτίες, οι πιο σημαντικές αιτίες για τις κύλες είναι η αύξηση της πίεσης στην κοιλιά. Άρα, αυτό όταν πάμε να σηκώσουμε ένα βάρος, επειδή σφιγγόμαστε, αυξάνεται η πίεση. Στους αθλητές τώρα και τα γυμναστήρια, ισχύει. Εκεί θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Θέλει να γίνονται σωστά οι ασκήσεις. Να είναι τοποθετημένο το σώμα σωστά, να γίνονται διατάσεις. Άρα δεν είναι μόνο θέμα να σηκώνεις βάρος, είναι ο σωστός τρόπος. Είναι η σωστή τοποθέτηση που του σώματος. Που είναι λυγίζει τα γόνατα για να κάθεσαι. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Γιατρέ, έρχεται τώρα ο ασθενής, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι τσαντισμένος, γιατί έχει το πρόβλημα αυτό και γιατί το έχει αυτός και έτσι, γιατί δεν το έχει κάπου αλλού, ας πούμε. Γι' αυτό είναι τσαντισμένος, γιατί το έχει ο άλλος. Λοιπόν, εκείνο τώρα που τον ενδιαφέρει είναι, γιατρέ, όσο το δυνατόν γρηγορότερα θέλω να ξαναγυρίσω στη δουλειά μου ή στη σπίτι μου κτλ. Όχι αυτή η καθυστέρηση που γινόταν παλιά με τις ανοιχτές επεμβάσεις που ήθελες για καμιά δεκαριά μέρες σπίτι και παραπάνω, μετά να περπατάς σιγά σιγά, μη σκύβεις, μη κάνεις, μη δείχνεις. Έχει μεγάλη διαφορά πλέον, είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτή τη δυνατότητα, να αντιμετωπίσουμε τις κύλες λαπαροσκοπικά. Λαπαροσκοπικά. Αυτό σημαίνει ότι το μόνο που θα κόψουμε θα είναι το δέρμα, τίποτα άλλο. Ενώ στην ανοιχτή χειρουργική, για να φτιάξουμε το πρόβλημα, θα πρέπει να κόψουμε και το δέρμα και το υποδόριο λίπος και τις περιτονίες, τους μυς, να βρούμε την κύλη. Και τους κοιλιακούς, μυς. Και να βάλουμε την κύλη μέσα και μετά να ξαναράψουμε πάλι ό,τι έχουμε κόψει. Άρα δηλαδή έχει μεγαλύτερη αποθεραπεία. Ναι. Αυτό που κάνουμε τώρα με τη λαμπαροσκοπική τεχνική είναι ότι κόβουμε το δέρμα και μπαίνουμε χωρίς να κόψουμε ούτε περιτονίες ούτε μυς, κάτω από τη θήκη του ορθού κοιλιακού, δηλαδή σε ένα χώρο ο οποίος για τη βουβονοκύλη τώρα δεν υπάρχει, φτιάχνουμε την περιοχή. Την καθαρίζουμε έτσι ώστε να βάλουμε την κύλη μέσα και να τοποθετήσουμε το πλέγμα. Ναι. Αυτό που πετυχαίνουμε όμως με τη λαπαροσκοπική χειρουργική είναι ότι το πλέγμα τοποθετείται στο πιο σωστό σημείο. Δηλαδή, αν φανταστούμε ότι έχουμε το τείχομα και η τρύπα είναι εδώ, στην ανοιχτή χειρουργική το πλέγμα μπαίνει απ' έξω και δέχεται όλη την πίεση από μέσα προς τα έξω. Δεν ξαναφύγει όμως να ξαναβγεί. Και είναι πολύ πιο εύκολο να βγει. Στην χειρουργική, τη λαπαροσκοπική, το πλέγμα μπαίνει μέσα από τους μυς και δέχεται απευθείας την πίεση και η πίεση γίνεται σύμμαχός μας γιατί βάζει το πλέγμα και κολλάει περισσότερο πάνω στο κοιλιάτικο τείχομα. Τώρα το κάνετε από μέσα και αυτό είναι σημαντικό. Δεν επανέρχεται δηλαδή. Πολύ καλά αποτελέσματα. Οι πιθανότητες υποτροπής έχουν πέσει κάτω από το 1%. Είμαστε στο 0,1%. Τίποτα δηλαδή. Τίποτα. Αυτό ακριβώς θα ήθελα να τονίσουμε λίγο τις διαφορές σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή να κάνουμε ένα συγκριτικό για το τι γινόταν πριν από 20 χρόνια και ας τι γίνεται τώρα. Μια ιστορική αναδρομή. Γιατί πραγματικά έχει αλλάξει τελείως. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 δεν είχαμε τα πλέγματα. Και όλες οι χειρουργικές αποκαταστάσεις για την κύλη γινόταν με ράματα. Ανοίγαμε κανονικά, δέναμε, ράβαμε και μας πάγανε τα κτλ. Και επειδή οι δυνάμεις που υπάρχουν στην περιοχή είναι πολύ αυξημένες, τα ράματα μπορούσαν να σπάσουν και είχαμε πολύ. Και δεν συμμορφώνεται και ο ασθενής με τις οδηγίες. Εντάξει, σε κάποια φάση μετά το χειρουργείο ο ασθενής πιστεύει ότι είναι εντάξει, ζορίζεται ξανά πάλι. Ναι. Έτσι, έσπαγαν τα ράματα και τα ποσοστά υποτροπής ήταν πάρα πολύ ψηλά. Κάπου μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80 ήρθε το πλέγμα, το οποίο έριξε πάρα πολύ τις πιθανότητες υποτροπής. Ναι. Έρχεται τώρα και η λαπαροσκοπική χειρουργική να τοποθετήσει το πλέγμα στο πιο σωστό σημείο. Επομένως, η πιθανότητα της υποτροπής είναι 0,1%. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Επανερχόμαστε στο θέμα της χύλης, αγαπητοί φίλοι. Μαζί μας είναι ο χειρουργός διευθυντής στο Μετροπόλιταν, ο Διαμαντής ο Θωμάς, ο οποίος μας εξηγεί όλες τις νεότερες εξελίξεις και όχι μόνο, κάτι γιατί πνίγηκα κιόλας. Το θέμα είναι σημαντικό γιατί απασχολεί πολύ κόσμο. Εκεί είναι επικεντρωνόμαστε. Ότι πολλοί και σου λένε ότι άντε να τελειώνουμε, να φύγουμε την άλλη μέρα, πάμε σπίτια μας. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι παγκοσμίως, κυρίως στο δυτικό κόσμο, ο αριθμός των χειρουργείων μπορεί να αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ετησίως. Στο νοσοκομείο είναι μία μέρα παραμονή. Είναι μία μέρα. Μόνο. Μία μέρα. Μόνο. Λοιπόν, πολλοί θέλουν να συνδυάσουν, γιατί ξέρετε, φοβούνται και λόγω της ανεργίας να μην λείψουν από τη δουλειά τους κτλ. Θέλουν να συνδυάσουν λίγο διακοπές με κάποια χειρουργία. Ναι. Οπότε ένα ερώτημα που μπορεί να θέσει κάποιος για αυτή την εποχή είναι: ωραία, μπαίνω, κάνω το χειρουργείο κύλης να τελειώνω με το πρόβλημα τώρα που είμαι σε άδεια. Μπορώ μετά να πάω διακοπές? Σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα και τι να κάνω στις διακοπές? Μπορώ να κολυμπήσω? Η απάντηση είναι: δεν μπορεί να μην τα ακούτε αυτή την εποχή αυτό. Παραλίγη είναι η διακοπή, δεν είναι σκάψιμο, οπότε δεν νομίζω ότι έχει θέσει. Θα μας πει ο ειδικός. Είναι μια καλή για να χειρουργηθεί κανείς. Γιατί θα χειρουργηθεί, εγώ τον θέλω μία εβδομάδα. Να είναι χαλαρός, ας πούμε, στο σπίτι, χωρίς να ζορίζεται. Στο εξοχικό κάνει... μπορεί να είναι όμως και να αναπάρεται. Να τον ελέγξω μετά από μια εβδομάδα ότι είναι όλα καλά και μετά μπορεί να πάει να κάνει μπάνια, να κάνει τις διακοπές του, τις βόλτες του. Αλλά θέλει προσοχή για ένα μήνα να μην σηκώνει βάρη. Πολλά βάρη και να μην κάνει εργασία. Όχι, αλλά άλλο θέλω να πω. Γιατί πολλοί είναι πολύ καλό αυτό. Πολλοί θέλουν τώρα που είναι πιο χαλαρά τα πράγματα τον Αύγουστο στη δουλειά που μπαίνουν στην περίοδο των διακοπών. Σου λέει να πάρω την αδειά μου. Να πάρω την αδειά μου, να κάνω την επέμβαση, να μην λείψω από τη δουλειά. Και έχω αυτό το πρόβλημα, γιατί ξέρετε τώρα πώς είναι τα πράγματα. Ο καθένας φοβάται να λείψει και μια μέρα. Λοιπόν, και μετά να κάνω και τις διακοπές μου. Έχω τρεις εβδομάδες άδεια. Άρα λοιπόν, μπορεί να συνδυαστεί. Συνδυάζεται. Μία εβδομάδα θα προσέξει ούτε θάλασσα, θα είναι πολύ ήρεμα στο εξοχικό του, ας πούμε. Μετά την εβδομάδα ξεκινάνε τα μπάνια, ξεκινάει όλα. Κανονικά ξεκινάνε τις διακοπές του. Μην ξεχνάτε, αγαπητοί φίλοι λαπαροσκοπικοί, δεν είναι καμία εγχείρηση. Τρύπες είναι που γίνονται με τα τροκάρ. Πες μας πώς γίνεται. Λοιπόν, κάνουμε μία τρύπα, ας το πούμε, μία οπή στον ομφαλό γύρω στο 1/100, από το οποίο θα μπει η κάμερα. Είναι μία, το λαπαροσκόπιο. Ναι. Είναι μία κάμερα η οποία μας κάνει μεγένθηση πάνω από 15 φορές. Έτσι, και βλέπουμε τα αγγεία τα οποία είναι σε χιλιοστά. Έτσι ώστε είναι μια τεχνική εντελώς ανέμακτη. Τα αποφεύγουμε, δεν έχουμε μοραγία, τίποτα. Ούτε φέρε δύο μπουκάλες άμα να τις έχουμε. Τίποτα, δεν χρειάζεται καθόλου μετάγγιση. Ναι. Στη συνέχεια κάνουμε για τη βουβονοκύλη. Τώρα κάνουμε άλλες δύο μικρές οπές της τάξης των 5 χιλιοστών, μέσα από τα οποία θα περάσουν τα μικροσκοπικά εργαλεία που θα κάνουμε την επέμβαση. Θα μπούμε, θα βάλουμε διοξίδιο του άνθρακα, γιατί πάντα βάζουμε αυτό το αέριο για να φουσκώσει, έτσι ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε. Ναι. Θα βρούμε την κύλη. Θα την ανατάξουμε, θα την βάλουμε μέσα στην κοιλιά, το έντερο και το σάκο, ό,τι βγαίνει. Θα βάλουμε το πλέγμα. Στη λαπαροσκοπική χειρουργία βάζουμε μεγαλύτερο πλέγμα, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και το πλέγμα αυτό είναι εγκεκριμένο στο συμβατό, από το FDA της Αμερικής, έτσι ώστε να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ναι. Ένα μικρό ποσοστό από αυτό απορροφάται, αλλά θα απορροφηθεί μετά από κάποιους μήνες, όταν ανάμεσα στις μικρές τρυπίτσες που έχει το πλέγμα θα έχουν μπει κύτταρα και θα έχει ισχυροποιηθεί το τείχομα και η τρύπα θα έχει κλείσει. Ναι. Το πλέγμα αυτό καθυλώνεται πάλι με μικρά κλιπάκια, τα οποία είναι και αυτά απορροφήσιμα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε μερικούς μήνες θα έχει. Ο γιατρός λοιπόν, δουλεύουν τα χέρια εκεί και κοιτάει αλλού. Μην σας τρομάξει ότι κοιτάει αλλού. Γιατί η κάμερα είναι που του δίνει το στίγμα από εκεί και βοηθάει, έτσι. Βλέποντας την τηλεόραση. Βλέποντας το μόνιτορ που είναι πολύ απέναντι. Σημαντική. Πόσο διαρκεί αυτή η ιστορία? Ο ασθενής έρχεται την ίδια ώρα, ελέγχεται, γίνεται ο προχειρουργικός έλεγχος, παίρνουμε την έγκριση από τον αναισθησιολόγο, μπαίνουμε στο χειρουργείο, το χειρουργείο θα διαρκέσει το πολύ μία ώρα. Εντάξει. Και στη συνέχεια το βράδυ μπορεί... Κάποιοι που είναι νεότεροι και δεν έχουν άλλα συνοδά προβλήματα μπορεί να φύγει την ίδια μέρα. Μπορεί διαφορετικά την επόμενη μέρα το πρωί φεύγουν όλοι. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ο καθένας βιάζεται να πάει σπίτι του. Πάντα αυτό βιάζεται ήταν... να πάει σπίτι αυτό του. Αυτό είχε επιτευχθεί. Ενώ παλιά πώς έμενε μία εβδομάδα με την ανοιχτή επέμβαση. Με την ανοιχτή δεν έμενε μία εβδομάδα. Απλά ήταν στο σπίτι τι τράβαγε. Εξαρτάται με τον πόνο. Πονούσε συνήθως και ήταν τα παυσίπονα που ίσως τον κρατούσαν μία-δύο μέρες παραπάνω.
αλλά έπαιρνε και ισχυρά παυσίπονα και σωστή. Να τους έμενε στο νοσοκομείο, έμενε στο νοσοκομείο κάποιες μέρες παραπάνω. Και στο σπίτι, ας πούμε, ένα μήνα δεν κουνιότανε. Για την παρασκοπική χρονοστεκτομή. Αυτό που το ολτικιστώ με το λίγες μέρες παραπάνω δεν είναι λίγο για κάποιον. Όχι, όχι, κάποιος θέλει να πάει στο νοσοκομείο και να φύγει. Ναι. Άρα έχει μειωθεί και το κόστος της απραγίας. Έχει μειωθεί. Και για τα ταμεία το κόστος είναι πολύ καλύτερο. Μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβή, γιατί έχει πολλά υλικά σαν επέμβαση. Αλλά μιας χρήσης είναι αυτά. Όλα αυτά μιας χρήσης είναι. Είναι μιας χρήσης. Όλα αυτά τα γλιτώνει από το ότι θα γυρίσει γρήγορα. Βέβαια, από το μετά. Είναι το μετά. Είναι το μετά. Έχει μεγάλη είναι διαφορά. Και για κόστος και για. Οι μικροί μπορούν να εμφανίσουν κύλι. Φυσικά και μπορούν. Μικρά παιδιά. Εγώ 5 χρονών έκανα. Τα μικρά παιδιά. Εκεί όμως είναι η αντιμετώπιση τελείως διαφορετική. Εκεί καλά, τότε που την έκανα εγώ δεν δένουν το σάκο, δεν βάζουν πλέγμα, τον αφήνουν και σε δεύτερο χρόνο αν χρειαστεί να θα χειρουργηθεί. Ναι. Στα παιδιά είναι γενετικό, δηλαδή είναι. Σε όλους κάτι μας είναι. Είναι κληρονομικό, είναι γραμμένο στο DNA. Ναι, όχι, ήταν ένα πολύ μικρό παιδί. Εγώ, ας πούμε, χειρουργήθηκα 5 χρονών. Αυτό σημαίνει ότι είχα γεννηθεί. Υπήρχε προδιάθεση. Προδιάθεση. Η οποία όμως. Ήσουν, πώς το λένε, ζωηρό παιδί. Έχω χειρουργηθεί και εγώ σε νεαρή ηλικία, αλλά αυτό που κάνουν είναι. Στην τρυπίτσα αυτή που είπαμε προηγουμένως, που γίνουν τα στοιχεία προς με λαπαροσκοπική γίνεται και στα παιδιά. Όχι, όχι, όχι. Είναι τελείως διαφορετικό. Κάνουν μία μικρή τομούλα και ο σάκος που βγαίνει τον απολυνώνουν και το ξαναβάζουν πάλι μέσα. Και αυτό ήταν. Δεν κάνουν κάτι άλλο. Τίποτα άλλο. Και σιγά σιγά μεγαλώνοντας κλείνει. Ναι. Επίσης παρουσιάζουν τα παιδιά, τα μικρά, ομφαλοκύλι. Εκεί δεν πάμε αμέσως να τη χειρουργήσουμε. Σιγά σιγά μεγαλώνοντας μπορεί να κλείσει. Τους δίνουμε λίγο χρόνο. Αυτό είναι. Είναι διαφορετικά στα παιδιά. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, μάλιστα. Τώρα, με την αντιμετώπιση, βέβαια η χειρουργική δεν περιορίζεται μόνο στις κύλες. Έχουμε πει τόσα πράγματα έτσι και για άλλες παθήσεις, οι οποίες αφορούν και έχουν λαπαροσκοπική. Για να δώσω ένα παράδειγμα σε αυτό που είπαμε προηγουμένως για το χρόνο που καθόμαστε στο χειρουργείο. Στο παρελθόν, όταν κάναμε, ας πούμε, μια χολοκυστεκτομία ανοιχτά, η παραμονή μας στο νοσοκομείο ήταν μια εβδομάδα, 5-6 μέρες. Ξέρεις τι έχει παρατηρηθεί. Μια μέρα. Τώρα Διαμαντή, θέλω να σου πω κάτι. Έχει παρατηρηθεί σε κάποιους ηλικιωμένους. Δεν ξέρω αν είναι ανοιχτή η επέμβαση ή όχι, ότι έχουν και μεγάλες παρενέργειες στη θέμα της χολοκυστεκτομής σε κάποιους ηλικιωμένους. Όχι η λαπαροσκοπική, η έκβαση. Η ανοιχτή χειρουργική. Ναι. Είναι μεγάλο το στρες που δέχεται ο ασθενής όταν κόβουμε το κοιλιακό τείχος. Είναι το στρες. Είναι πολύ μεγάλο το στρες. Και έτσι μπορεί να επηρεάσει και ο πόνος στη συνέχεια. Δεν κινητοποιείται γρήγορα. Ναι. Γιατί με τη λαπαροσκοπική το απόγευμα σηκώνεται. Όσο ένας ηλικιωμένος. Στην ανοιχτή, έτσι γίνεται, ναι, στην αυτό. Ανοιχτή. Στην ανοιχτή. Είναι στο κρεβάτι, καθυλωμένος, με πόνο κτλ. Δεν μπορεί να αναπνεύσει. Δημιουργούνται ατελεκτασίες στους πνεύμονες. Κατάλαβα. Λοιμώξεις στους πνεύμονες. Μπορεί να δημιουργηθεί λοιμώξη στο τραύμα. Έχουμε πολλά. Άρα η λαπαροσκοπική είναι επιλογής μέθοδος πλέον. Πρώτης επιλογής. Είναι πρώτης επιλογής. Είναι πρώτης επιλογής. Είναι πρώτης επιλογής. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα φτάσουν οι ειδικευόμενοι να μην έχουν εικόνα πώς ήταν η ανοιχτή χειρουργική. Πώς ήταν ανοιχτή. Ναι, πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακή. Και αν χρειαστεί χειρουργική ανοιχτή, τι θα κάνουν. Είναι θα φωνάξουν το μπαλιό. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν. Πρέπει να ξέρεις υποχρεωτικά. Γιατί για τον ΑΒ λόγο πάντα μια ανοιχτή, μια λαπαροσκοπική τη χειρουργική. Μια οξία. Ακόμα μια οξία σκολικοειδής γίνεται με λαπαροσκοπική. Όλα γίνονται λαπαροσκοπικά. Και η οξία σκολικοειδής. Όλα, όλα. Και όταν έχει σπάσει και όταν έχει πίον στην κοιλιά, όλα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλη την κοιλιά, να καθαρίσουμε, να. Α, και μια ερώτηση, την οποία τη θέσω τώρα επ' ευκαιρία, παρότι είναι η κύλη συζήτηση. Στην χολοκυστεκτομή έχει παρατηρηθεί, λέει, σε ορισμένους ασθενείς, σε κάποια νοσοκομεία, αλλά δεν. Να σπάει ο σάκος και οι πέτρες πού πάνε. Όταν έχουμε. Αναγκημονή κινδύνου σε αυτό. Μια οξία φλεγμονή στη χολιδόχο κύστη. Ναι. Μπορεί να δημιουργηθεί γάγκρενα στη χολιδόχο κύστη, να σπάσει, να χυθούν. Αλλά δεν κινδυνεύει ο ασθενής. Κινδυνεύει ο ασθενής, πρέπει να μπει άμεσα στο χειρουργείο. Όχι, όχι, όχι. Λέω κατά τη διάρκεια που αφαιρείται. Α, να σπάσει. Ναι, να σπάσει ο σάκος. Ναι. Τότε θα πρέπει ο χειρουργός να μπει μέσα στην κοιλιά και να αρχίσει να ψάχνει τις πέτρες, να τις βγάλει. Α, πρέπει να τις ψάξει. Πρέπει να τις αφαιρέσουμε. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, αν μείνει κάποια του χιλίου του, δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, αλλά το σωστό είναι να αφαιρεθούν. Να γίνει καθαρισμός. Να γίνει καθαρισμός. Μάλιστα. Πού πάμε. Έχουμε και άλλες εδώ τεχνικές, μην νομίζεις τώρα. Ναι, αλλά ναι, λέω τώρα ότι οι τεχνικές έχουν απλοποιηθεί τόσο πολύ που πλέον, αν κάνεις μία σύγκριση με το παρελθόν 30 χρόνια πίσω, είναι η νύχτα με τη μέρα. Λες και χωρίς να προηγηθεί κάποιο σημαντικό γεγονός, ας πούμε. Ένας πόλεμος παγκόσμιος, όπως το δεύτερο παγκόσμιο, είχαμε όλες τις εξελίξεις.
μετά το δεύτερο παγκόσμιο, είχαμε όλες τις ιατρικές εξελίξεις. Γιατί τότε είχαμε πολλά θύματα και έπρεπε να κάνουμε, να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Τώρα όμως δεν έχει προηγηθεί τίποτα. Έχει προηγηθεί όμως η τεχνολογία. Έχει προηγηθεί η τεχνολογία. Έτσι φτάσαμε στη λαπαροσκοπική, έχουμε πλέον τη ρομποτική χειρουργική, που είναι άλλη μια εξέλιξη. Η ρομποτική. Η ρομποτική χειρουργική, που είναι κάτι παραπλήσιο με τη λαπαροσκοπική. Δηλαδή, ναι. Χειρουργούμε πάλι με τρυπούλες, με οπές. Μόνο που με τη ρομποτική χειρουργική η επέμβαση γίνεται διαμέσου ενός. Λοιπόν, αλλά και εδώ, αγαπητοί φίλοι, μπορεί να ακούμε για ρομπότ και για όλα αυτά, αλλά ο καθοριστικός παράγων είναι ο γιατρός. Πάντα είναι ο γιατρός. Δεν παίρνει αποφάσεις. Γιατί η τεχνική. Η δεξιοτεχνία και η κατάρτιση του γιατρού παίζουν μεγάλο ρόλο. Απλά είναι κάποια εργαλεία που μας βοηθούν να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Και στο σημείο 0 κυρίως φαίνεται η αξιοπιστία του γιατρού. Δηλαδή όταν θα τύχει η παρενέργεια, η επιπλοκή απάνω στο χειρουργείο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί εκεί πρέπει να πάρθουν σοβαρές αποφάσεις. Αν ο γιατρός είναι με τρίαση αυτή, αντίο. Καλύτερα το αντίο να το πείτε. Ναι, ναι. Εκεί παίζει μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, Διαμαντή. Είχαμε μεγάλη ανταπόκριση στο θέμα για τις αιμορροίδες που είχαμε αναφέρει την άλλη φορά. Ναι. Και είχα πολλά τηλεφωνήματα και email έλαβα, όπου με ρωτούσανε για τη νέα τεχνική που κάνεις με τους υπερήχους. Έτσι. Κατά πόσον είναι αποτελεσματική και αν υπάρχει παρενέργεια. Δεν έχει καμία επιπλοκή. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Είναι ένα χειρουργείο το οποίο γίνεται, φεύγει την ίδια μέρα ή την επόμενη ο ασθενής, χωρίς τα ισχυρά παυσίπονα που χρειαζόντουσαν στο παρελθόν. Ναι. Επομένως, είναι αυτή τη στιγμή πιστεύω το golden standard για την αντιμετώπιση των αιμορροίδων. Το στάνταρ. Θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε και στην άλλη που ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ξανάρθεις. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.